Ο Αλμυρός υποδέχεται τη Μινωική στο Γάζι σε ένα από τα σημαντικά παιχνίδια για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Οι δύο ομάδες και το διαιτητικό τρίο ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Η γηπεδούχη σε μια προσπάθεια, η μπάλα στην περιοχή, κόντρες. Τώρα δεν θα απομακρυνθεί τελικά, δοκάρι και στο χορτάρι μπάλα παίζεται, λέει ο ρεφερή της αναμέτρησης Μανδαλενάκης. Συνεχίζεται η φάση, στρατήγης, προσπάθεια εδώ, έξω την περιοχή, ένα σούτ είναι πάρα πολύ άστοχο. Υπάρχουν φωνές για τη φάση που μόλις είδαμε, αφού η μπάλα χτύπησε στο ρίζο δοκάρι και έσκασε κοντά στη γραμμή τέρματος. Μια δύσκολη βέβαια περίπτωση που ξαναβλέπουμε. Ο διαιτητής συνεννοήθηκε και με τον επόπτη και είπε παίζεται. Φάουλ με τον Μπέρκι για τον Αλμυρό, κεφαλιά και είναι η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 στο 12ο μόλις λεπτό. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ, ο στρατήγης εδώ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Πιθανόν να έχει βρει την μπάλα από το κεφάλι και ο Διγενής στην προσπάθεια του να απομακρύνει. Θα δούμε εδώ, ο Μπέρκης έφερε ωραία την μπάλα στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Διγενής είναι τελικά αυτός που με αυτόν τον γκολ κάνει το 1-0. Πλάγιο από αριστερά με τον Καριωτάκη. Η μπάλα θα έρθει τώρα προς την περιοχή. Πέτρο στρατήγης στο πλασέ με τη μία επαφή. Όμως η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Γεωργίου με βολέ θα φέρει την μπάλα κοντά στην περιοχή της Μινωικής. Ο Ανδρέας στρατήγης στην κίνηση το σουτ. Είναι ένα πολύ όμορφο γκολ, το 2-0 για τον Αλμυρό. Ο πολύπυρος Ανδρέας στρατήγης με μια πραγματικά πολύ όμορφη εκτέλεση. Θα στείλει την μπάλα στη γωνία της εστίας. Ανήμπορος να αντιδράσει ο Ψαρουλάκης σε αυτή τη φάση που ξαναβλέπουμε. Τρομερό σουτ από τον στρατήγη. Και δεύτερο τέρμα για το συγκρότημα του Δημήτρη Βολονάκη. Φάλουμε τον Ανδριαδάκη τη Μινωική. Η μπάλα θα περάσει out από το πλαϊνό μέρος των δικτύων. Ο Κανδυλάκης δεν θα απομακρύνει σωστά. Κερδίζουν της Μινωικής το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Νικολάε χάνει την ευκαιρία να απειλήσει. Ξανά η Μινωική στην επίθεση. Προσπαθεί στα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρού να αντιδράσει. Χατζηδημητρίου μια σέντρα σουτ. Αναγκάζει τον Γεωργίου να απομακρύνει σε κόρνερ. Αλμυρός τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρού προσπαθεί να απειλήσει. Ο στρατήγης δεν μπορεί την προβολή. Παραλίγο στο γκολ. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ στο 60. Ο Μπέρκης βαθιά παλιά προς την περιοχή. Θα γίνει και η προβολή. Μπλοκάρει ο Ψαρουλάκης σταθερά σε αυτή τη φάση. Ξανά ο Αλμυρός από αριστερά. Παίρνει όλη τη διαδρομή ο Καριωτάκης. Έχει πάρα πολύ χρόνο και χώρο για την επιλογή του. Θα γυρίσει την μπάλα τελευταία στιγμή. Ο Διγενής ανακόπτει. Αλμυρός από δεξιά τώρα. Μια ακόμα βαθιά παλιά. Στρατήγης. Δεν καταφέρει να κάνει το σουτ. Από μακριά τελικά ο Απλαδάς. Εντυπωσιακό τέρμα στο 69. Το 3-0 για τον Αλμυρό. Με ένα πολύ μακρινό σουτ περίπου από τα 35 μέτρα. Ο Ηρακλής Απλαδάς προσθέτει το όνομά του στη λίστα με τους σκόρερ και σημειώνει το 3-0 με εντυπωσιακό τρόπο. Ρικάκης με σύγκρα από αριστερά, δεν θα γίνει το κοντρόλ. Παραλίγο αυτό το γκολ ο Ψαρουλάκης εντυπωσιακά. Την μπάλα τελικά θα περάσει out στη δεύτερη προσπάθεια. Ένα φάουλ με τον Ανδριαδάκη για την ομάδα της Φορτέτσας. Δεν θα γίνει το σουτ δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Λάθος στο χώρο του κέντρου. Στρατήγης, περνάει την μπάλα για τον Πέτρο στρατήγη, όμως το σουτ θα μπλοκάρει ο Ψαρουλάκης. Η Μινωική τώρα σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Ανδριαδάκης στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά πάνω από την εστία.